Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος του ΑΟ Αγρινίου, ο κύριος Τσιαμάκης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα κύριε Μάζη, καλησπέρα σε όλους. Μία μικρή διόρθωση θα ήθελα να κάνω. Εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος του ΑΟ Αγρινίου, ο πρόεδρος είναι ο Θανάσης ο Κότσιος, mm-hmm. Είμαι ο γενικός γραμματέας του ΑΟ Αγρινίου. Ωραία. Βέβαια μικρή σημασία έχει, γιατί είμαστε μια ομάδα άνθρωποι στο Δέλτα Σίγμα, που δεν θέλουμε τίτλους, δεν θέλουμε το οτιδήποτε. Είμαστε όλοι το ίδιο, απλοί εργάτες για τον ΑΟ Αγρινίου και πολύ περισσότερο για το ίδιο το Αγρινίου. Καλά κάνετε και μας διευκρινίζετε ακριβώς τη θέση που κατέχετε, όμως όπως είπατε κι εσείς, είστε μια ομάδα και αυτή η ομάδα φέρνει αποτελέσματα, φέρνει επιτυχίες. Ο ΑΟ Αγρινίου κατάφερε να παραμείνει στην Α2 μπάσκετ ανδρών σε μια πολύ δυνατή και εθνική κατηγορία. Η Α2 εθνική κατηγορία είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που υπάρχει στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας που συμμετέχουμε σε αυτή την κατηγορία. Καταβάλλουμε αρκετά μεγάλη προσπάθεια κάθε χρόνο να συμμετέχουμε σε αυτή την κατηγορία. Είναι δύσκολο το έργο μας και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά εξαιτίας του γεγονότος ότι τα τελευταία δύο χρόνια λόγω COVID υπήρξαν κάποιες ιδιαιτερότητες. Εμείς στοχεύσαμε στο γεγονός ότι θέλαμε να επενδύσουμε πάνω σε νέα παιδιά, να δώσουμε βήμα σε νέα παιδιά να μπορέσουν να ασχοληθούν στην ομάδα μας. Καταφέραμε τελικά, κερδίσαμε το δικό μας πρωτάθλημα, να το πω έτσι, και παραμείνουμε στην κατηγορία και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και βεβαίως θέλω να μου πείτε πώς αισθανθήκατε και εσείς προσωπικά αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά στο τελευταίο μάτς μέσα από το οποίο ο ΑΟ Αγρινίου κόντρα στον Φίλιππο Βέρειας σφράγισε την παραμονή του στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εντάξει, η χαρά που πήραμε ήταν πολύ μεγάλη, δεν το συζητώ. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εμείς η ομάδα που απαρτίζουμε, η διοικητική ομάδα που απαρτίζουμε τον ΑΟ Αγρινίου, είχαμε χτίσει έτσι την ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Δεν είχαμε ουδέποτε καμία αμφιβολία ότι δεν θα πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος ήταν η παραμονή της ομάδας. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες με τραυματισμούς παιχτών, κάποιες αναποδιές. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Και βεβαίως στην ίδια κατηγορία παραμένει και μία ακόμη ομάδα του νομού μας, βεβαίως και μιας γειτονικής πόλης, ο Χαρίλαος Τρικούπης. Μία ομάδα η οποία παραλίγο να διεκδικήσει και την επάνωδό της στην Α1. Ήταν ευχής έργων η ομάδα του Μεσολογγίου να διεκδικήσει την άνοδο και μακάρι εμείς το θέλαμε πάρα πολύ να ανέβει. Ήταν εντελώς διαφορετική η στόχη δική μας με την ομάδα του Μεσολογγίου, καθώς το budget της ομάδας του Μεσολογγίου ήταν πολύ ανώτερο και υπήρχε αυτή η δυνατότητα για το βήμα παραπάνω. Τελικά τα παιδιά του Μεσολογγίου δεν το καταφέραν δυστυχώς. Ελπίζουμε να ανασυνταχθούν και αυτοί, να ενώσουν πάλι τις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν τη νέα χρονιά για να κάνουν το επόμενο βήμα που είναι στην Α1. Είναι για όλους καλό, για την Ανατολοκαρδανία καλό, για μας είναι καλό. Για όλο τον μπασκετικό και τον αθλητικό κόσμο είναι ό,τι καλύτερο μια ομάδα να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά. Το επίπεδο των ομάδων, είδαμε ένα δυνατό ομολογουμένος πρωτάθλημα σε αυτήν την φετινή πορεία των ομάδων. Το επίπεδο βλέπετε χρόνο με το χρόνο να αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο και βεβαίως εδώ σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι μπορούν να παίξουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αν η Α2 είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί κανείς να το δει ελεύθερα, τότε σίγουρα θα ανεβάσει και το ενδιαφέρον του κόσμου. Η αλήθεια ήταν ότι το φετινό πρωτάθλημα ήταν πολύ δυνατό. Ήρθαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήρθαν από μεγαλύτερη κατηγορία από την Α1, όπως ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο Γιάννης Ομπουρούσης στην Καρδίτσα, τα οποία δώσαν ένα έντονο ενδιαφέρον στην κατηγορία. Σίγουρα με τη νέα ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης έχει αναλάβει ο κύριος Λιόλιος την ηγεσία, κάνει κάποιες προσπάθειες ώστε να αναβαθμίσει το προϊόν που λέγεται Α2. Υπήρξε τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ κάποιων αγώνων. Του χρόνου μας έχουν ενημερώσει ότι θα υπάρχει μάλλον τηλεοπτική κάλυψη σε όλους τους αγώνες. Οπότε είναι καλό προς όλο τον κόσμο να παρακολουθεί και πιο εύκολο φυσικά προς όλο τον κόσμο για να παρακολουθεί αυτούς τους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε για το ενδεχόμενο συνολικής προβολής όλων των παιχνιδιών της Α2 μπάσκετ ανδρών. Φαντάζομαι από τη δημόσια τηλεόραση, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση υπάρχει αυτή η σκέψη, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε κι εμείς, αυτά που μας ενημερώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα είναι ένα κόστος αρκετά μεγάλο και για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης να καλύψει τηλεοπτικά όλα τα παιχνίδια. Και κακά τα ψέματα χρειάζονται χρήματα, ούτως ώστε και να καλυφθεί τηλεοπτικά και εμείς οι απλοί παράγοντες που κάνουμε τις προσπάθειες για να συμμετέχουμε σε αυτή την εθνική κατηγορία, είναι ένα κόστος αρκετά δαπανηρό για όλους. Αναφερθήκατε στον νέο πρόεδρο, βεβαίως, τον κύριο Λιόλιο, ο οποίος, από ό,τι βλέπουμε και εμείς, κάνει πράγματα προς την ουσιαστική αναβάθμιση του αθλήματος. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτές του τις πρώτες κινήσεις? Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ο άνθρωπος φαίνεται τουλάχιστον ότι έχει τη διάθεση κάτι να κάνει. Ακόμα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Θετική είναι η πρώτη κρίση, να το πω έτσι, για τον άνθρωπο, ο οποίος παλεύει καθημερινά μαζί με το επιτελείο του και αυτός να αλλάξει κάτι. Σίγουρα οι αλλαγές δεν είναι εύκολες να γίνουν, είναι αρκετά δύσκολες. Θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον έχει την θέληση για να αλλάξει πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο βεβαίως απασχόλησε όλες τις ομάδες και τον ΑΟ Αγρινίου είναι το κομμάτι του κόσμου. Και τι εννοώ με το γεγονός ότι στα χρόνια της πανδημίας ούτε ο ΑΟ Αγρινίου, μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στον κόσμο της, δεν μπορούσε να τον έχει δίπλα της. Παρά μόνο στα τελευταία παιχνίδια είδαμε σιγά σιγά την επιστροφή των φιλάθλων, των οπαδών στα γήπεδα. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό? Εντάξει, λόγω πανδημίας ήταν σημαντικό το πλήγμα να μην μπορεί ο κόσμος να έρθει να δει τα παιχνίδια. Υπήρχαν ειδικές συνθήκες που δεν το επέτρεπαν. Υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος ήταν ανεμβολίαστος, δεν επιτρεπόταν ίσως στους ανεμβολίαστους, οπότε δεν ερχόταν. Βέβαια, στα τελευταία μάτια που εμείς χρειαζόμασταν τον κόσμο για να μας δώσει την όθηση και να είναι ο έκτος παίχτης μας, η αλήθεια είναι ότι επιτραπήκαν έτσι, οι συνθήκες να έρθει ο κόσμος. Ο κόσμος ήρθε, μας στήριξε, μας βοήθησε και συνεχίσαμε όλο αυτό που κάνουμε κάθε χρονιά, ο κόσμος να βοηθάει την ομάδα για να επιτυχαίνει το στόχο της. Κάτι ακόμη, κύριε Τσιαμάκη, όσον αφορά την επόμενη μέρα. Είναι κάτι το οποίο ήδη συζητιέται με τον ΑΒ τρόπο. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Πώς προχωρά ο ΑΟ Αγρινίου? Διαμορφώνει σιγά σιγά μια ομάδα με στόχο εκ νέου την παραμονή? Ζητά την γενικότερη στήριξη της κοινωνίας, μια προσπάθεια για το κάτι παραπάνω? Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, για πού προοριζόμαστε? Εμείς με το που τελειώσει το πρωτάθλημα ανασυνταχθήκαμε πολύ γρήγορα. Οι προσπάθειές μας είναι κυρίως να βρούμε τους οικονομικούς πόρους καθώς και τα άτομα που θα πλαισιώσουν την ομάδα για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην Α2. Ο κυριότερος στόχος μας είναι αυτός, να μπορέσει η ομάδα να κατεβεί με αξιώσεις στο νέο πρωτάθλημα της Α2. Για να γίνει όλο αυτό χρειάζονται κάποιοι νέοι άνθρωποι να έρθουν μαζί μας, να μεγαλώσουμε την ομάδα μας, να μεγαλώσουμε την παρέα μας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τόσο στο οργανωτικό κομμάτι όσο και στο οικονομικό κομμάτι. Απαιτούνται αρκετά χρήματα ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να κατέβει και για να διατηρήσουμε αυτό το καλό όνομα που έχουμε στην μπασκετική πιάτσα, να το πω έτσι, γιατί οφείλω να πω ότι η ομάδα δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε κανέναν. Και θα ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Το έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια ομάδα 6 ανθρώπων, στους οποίους θέλω και να τους αναφέρω δημόσια. Είναι ο Θανάσης ο Κόκκιος, ο Γιώργος ο Γιωργαντάς, είναι ο Αλέξης ο Γουργουλίτσας, ο Νίκος ο Καρβελάς, ο Μανώλης ο Περιβόλας, ο Νεκτάριος ο Σαπλαούρας και εγώ. Εμείς οι 6 κοπιάζουμε, μοχθούμε κάθε μέρα, γιατί εσείς πηγαίνετε το Σάββατο και βλέπετε έναν αγώνα. Βγάζετε τα αποτελέσματα στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα και σε όλα αυτά. Αλλά για να διεξαχθεί ένας αγώνας απαιτείται πάρα πολύς χρόνος και κάποιες θυσίες που εμείς όλοι πρέπει να κάνουμε για να γίνει αυτός ο αγώνας. Είμαστε πολύ λίγοι, η αλήθεια είναι, γι' αυτό κάναμε και μία εκδήλωση. Κάναμε μία συνάντηση με τους φορείς του Αγρινίου, με κάποιους επιχειρηματίες του Αγρινίου, με τη Δημοτική Αρχή, με την Αντιπολίτευση. Κάναμε μία προσπάθεια να βρεθούμε όλοι μαζί, να δούμε αν υπάρχει η διάθεση συνεργασίας και αν υπάρχει και η διάθεση να ενταχθούν κάποιοι άνθρωποι μαζί μας, να συνταχθούμε, να συμπορευτούμε για να προχωρήσουμε τον ΑΟ Αγρινίου στο ένα βήμα παρακάτω. Αναφερθήκατε στην πολύ και σημαντική προσφορά του Δήμου στην ομάδα του ΑΟ Αγρινίου και ο Δήμαρχος κοντά στην ομάδα και γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να αναφέρω, κύριε Τσιαμάκη, είναι το γεγονός ότι πράγματι εσείς τρέχετε καθημερινά, είστε μια όντως δυνατή ομάδα η οποία καθημερινά τρέχετε πολλά πράγματα
που ακόμη και εμείς οι δημοσιογράφοι ίσως πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Ωστόσο, εκείνο που χρειάζεται η ομάδα είναι μια γενικότερη προβολή. Πρέπει να προβληθεί από όλους μας αυτή η ομάδα, να στηριχτεί από όλους μας, αλλά το κυριότερο να υπάρχει και η άμεση ενημέρωση και προς τους δημοσιογράφους για το οτιδήποτε αφορά την ομάδα. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εμάς είναι λιγοστός ο χρόνος μας, ούτως ώστε να το κάνουμε όλο αυτό, και γι' αυτό προσπαθούμε λιγάκι να ανοίξουμε την παρέα μας και την ομάδα μας, ούτως ώστε να λειτουργήσουμε και σε αυτό το κομμάτι όπως πρέπει να λειτουργήσουμε. Όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή που αναφερθήκατε, είναι πάντα κοντά μας, όλα τα χρόνια ήταν κοντά μας. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Μάλιστα, τον έχουμε και σχεδόν σε όλους τους αγώνες. Ο άνθρωπος έρχεται και παρακολουθεί τους αγώνες μας, είναι μπασκετικός. Οτιδήποτε του έχουμε ζητήσει μας έχει βοηθήσει, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Απλά τώρα πια θέλουμε και τον απλό κόσμο, τον απλό φίλο, τον απλό αγριμιώτη, τον επιχειρηματία αγριμιώτη, τον οποιονδήποτε θέλει να έρθει να μας βοηθήσει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να έρθει να μας βοηθήσει. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για την ομάδα και βεβαίως πολύ σύντομα να έχουμε ευχάριστα νέα για την ισχυρή παρουσία της ομάδας του ΑΟ Αγρινίου στην Α2 Μπάσκετ Ανδρών και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και εύχομαι το επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίζουμε σιγά σιγά να ενημερωνόμαστε και για τους παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της επόμενης περίοδου. Εγώ θέλω, σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας, θέλω λιγάκι μόνο να σταθώ στο εξής. Κάνουμε συναντήσεις, κάναμε μια συνάντηση όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε να κάνουμε συναντήσεις σαν, σαν διοίκηση. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι το διατάφτα, υπάρχει ένα διατάφτα πάντα, και αυτό το διατάφτα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα όλοι. Δεν υπάρχει κανένας να περισσεύει, ο καθένας με τον τρόπο του να έρθει το επόμενο δεκαήμερο να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί την ομάδα. Άλλος μπορεί να διαθέσει τα χρήματά του, άλλος μπορεί να διαθέσει το χρόνο του, άλλος μπορεί να διαθέσει την ιδιότητά του σαν δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, δεν λέμε σε κανέναν όχι, ούτε καν στα ανταγωνιστικά σωματεία, να το πω έτσι, δεν λέμε όχι. Είμαστε ανοιχτοί να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, να κάνουμε όλοι μαζί αυτό που πρέπει για να πάμε το αγρινιώτικο μπάσκετ μπροστά. Πάνω απ' όλα είμαστε με το Αγρίνιο και μετά είμαστε με τον ΑΟ Αγρινίο και με όλα τα υπόλοιπα σωματεία. Επίσης, σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε, πράγματι σημαντικό, πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη στήριξη, αρκεί να υπάρχει και η κατάλληλη ενημέρωση, κύριε Τσιαμάκη, γιατί οφείλω να σας ομολογήσω ότι για την συνάντηση της Παρασκευής δεν ενημερωθήκανε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν ενημερωθήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν κάναμε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό έχετε δίκιο, εμείς δεν κάναμε ανοιχτή τη συνάντησή μας, δεν ήταν δημόσια η συνάντησή μας. Θέλαμε, καλέσαμε κάποια πρόσωπα τα οποία μας βοηθούν τόσα χρόνια χορηγικά, θέλαμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, από εδώ και ύστερα θα κάνουμε και μια δημόσια συνάντηση όλοι μαζί, ούτως ώστε να ενημερωθείτε όλοι, να ενημερωθεί όλος ο κόσμος τι είναι αυτό που κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι άλλος από το να βοηθήσουμε τον αθλητισμό του Αγρινίου και τίποτα άλλο. Προφανώς. Και αυτός είναι και ο λόγος που, γι' αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και ακαδημίες στο σύλλογό μας, οι οποίες ακαδημίες παρέχονται δωρεάν προς όλες τις αγρινιώτικες οικογένειες, προς όλες τις οικογένειες του Αγρινίου, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι εποχές και θέλουμε να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας, να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται Αγρίνιο. Δεν παλεύουμε για τίποτε άλλο, δεν παλεύουμε για την ιστεροφημία μας. Έχουμε όλες τις οικογένειές μας, έχουμε όλες τις δουλειές μας. Δεν έχουμε ανάγκη να πούμε ότι ο Τσιαμάκης είναι ο γενικός γραμματέας ή ο Κότσιος είναι ο πρόεδρος ή ο Περιβόλας είναι ο γενικός αρχηγός. Αυτό δεν το κάνουμε, δεν το θέλουμε. Θέλουμε μόνο το Αγρίνιο να πάει μπροστά. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τουρισμός στο Αγρίνιο, δεν υπάρχει ένα επιχειρηματικό πάρκο στο Αγρίνιο, δεν υπάρχει νοσοκομείο το οποίο να φέρνει χρήματα, δεν υπάρχει στρατός να φέρνει και αυτός κάποια έσοδα. Το μόνο που μπορούμε να έχουμε είναι ο αθλητισμός. Ο Πανετολικός το κάνει τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σαν ο Αγρινίος στο μπάσκετ, να στηριχτεί η πόλη σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και είμαστε όλοι μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.